Ο γνωστός γενικός χειρουργός Δημήτρης Γάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρθηκε στην λευκή σκόνη που εμφανίστηκε μετά την πτώση του Ουκρανικού Αντόνοφ έξω από την Καβάλα. Από την λευκή σκόνη που σηκώθηκε από τους 11,5 τόνους οπλικών συστημάτων που μετέφερε στην Ουκρανία, προκλήθηκαν ερεθισμοί σε χείλη και μάτια όσων πλησίασαν το σημείο πτώσης. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως αποκλείεται να είναι γύψος και πως αν αυτή είναι η γνωμάτευση των ειδικών του στρατού, θα πρέπει να ξαναπεράσουν εκπαίδευση. Ούτε η σκόνη των πλαστικών δακτυλιδιών των βλημάτων Όλμου μπορεί να είναι, καθώς δεν προκαλεί ερεθισμούς. Το μόνο που μένει είναι τα φωτιστικά βλήματα Όλμου που περιέχουν λευκό φόσφορο, όπως λέει, που οξυδώνεται με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας σε πεντοξίδιο του φωσφόρου και είναι λευκή σκόνη.